Γεια σας από το Palette Sport. Ξεκίνημα της νέας χρονιάς σήμερα με το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και στην Τσιμπόνα. Ο Άρης κατεβαίνει με τους Γκάλι, Ρωμανίδη, Δοξάκη, Φιλίππου και Σούμποτιτς. Και η Τσιμπόνα με τους Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Τσούτουρα, Βουκίσεβιτς και Ούσιτς. Πριν από το παιχνίδι, τιμήθηκαν την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που έγινε στην Ισπανία και ο Ντράζεν Πέτροβιτς που αναδείχθηκε πρώτος παίχτης του τουρνουά. Το παιχνίδι ξεκίνησε, ο Άρης είναι στην επίθεση, Σούμποτιτς. Κόβεται όμως από τον Βουκίσεβιτς, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Ντράζεν δίνει στον αδερφό του τον Αλεξάνδερ, αυτός επιχείρησε σουτ τριών πόντων. Και έτσι η Τσιμπόνα προηγείται 3-0. Φιλίππου δίνει στο Ρωμανίδη, αυτός κάτω από τη ρακέτα των Ιουγκοσλάβων ελύσεται, αποφεύγει τον Τζουτουρά, επιτυχάνει με ταμπλό το πρώτο καλάθι του Άρη. 2-3 το σκορ, ενώ μένουν 19 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ούσιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Αλεξάνδερ, Βουκίσεβιτς. Κερδίζει φάουλ από τον Σούμποτιτς. Ο Ούσιτς επαναφέρει στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Αυτός χάνει την μπάλα. Αυτή είναι πλάγια για τον Άρη. Ο Δοξάκης στο Ρωμανίδη και πάλι Δοξάκης που μετά... που έχει αναλάβει ρόλο playmaker μετά την απουσία του Γιαννάκη. Κάνει το σούτ ο Δοξάκης, είναι άστοχο. Οι Ιουγκοσλάβοι στην επίθεση. Ο μικρός Πέτροβιτς στον αδερφό του. Ούσιτς, επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Αστοχή από κοντά, κερδίζει την μπάλα ο Δοξάκης, τη δίνει στον Γκάλι. Ελύσεται ο Νίκος Γκάλης. Ευστοχή, ο Άρης προηγείται στο σκορ 4-3, ενώ μένουν 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς επιχειρεί σου τριών πόντων, ευστοχή, φεύγει όμως στον ευνηδιασμό. Τώρα πολύ όμορφα ο Φιλίππου εκμεταλλεύεται την ασίστ του Νίκου Γκάλι. Έτσι ο Άρης ισοφαρίζει 6-6. Τσούτουρα, Ντράζεν Πέτροβιτς αποφεύγει τον Φιλίππου, επιτυχάνει με ταμπλό ένα νέο καλάθι. Ο Γιώργος Δοξάκης σε ρόλο playmaker δίνει στον Γκάλι που ελύσεται, αποφεύγει δύο αντιπάλους, κερδίζει φάουλ από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια για τον Άρη. Δοξάκης δίνει στο Φιλίππου. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει το Βουκίσεβιτς. Κάνει σούτ που είναι άστοχο. Rebound το Τσούτουρα. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς στον Ούσιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς βρίσκει τον Τσούτουρα. Αυτός αστοχεί. Rebound ο Ρωμανίδης. Κλέβει όμως την μπάλα ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που ευστοχεί με ταμπλό. Και έτσι η Τσιμπόνα προηγείται 16. 17 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δοξάκης στον Γκάλι, Φιλίππου, Γκάλις, Δοξάκης, Σούμποτιτς, Ρωμανίδης, Γκάλις. Άστοχο το σούτ του Νίκου Γκάλι, rebound από τον
Βουκίσεβιτς φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς δίνει στον αδερφό του, που κάνει όμως βήματα, έτσι ο Άρης αποκτά το δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Δοξάκης, Γκάλης, ελύσεται ο Νίκος Γκάλης, δίνει στο Σούμποτιτς, αυτός ευστοχεί με ταμπλό, έτσι ο Άρης μειώνει 8-10. Ντράζεν Πέτροβιτς με αντίπαλο το Δοξάκη, ελύσεται, κάνει άστοχο σούτ, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Τσούτουρα, δίνει στον Ούσιτς, πάλι Τσούτουρα, Ούσιτς. Επιθετικό φάουλ του Ούσιτς πάνω στον Σούμποτιτς που πήρε κατάλληλη θέση. Η μπάλα για τον Άρη. Γκάλης. Δουξάκης. Σούμποτιτς. Πάλι Γκάλης. Φιλίππου. Δουξάκης. Ρωμανίδης. Ελύσεται ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Δίνει στο Δοξάκη, ο Δοξάκης στο Φιλίππου. Ατομική προσπάθεια του Νίκου Φιλίππου. Άστοχο το σούτ του. Επιθετικό rebound όμως από τον Ρωμανίδη που αστοχεί. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Γκάλης. Αστοχεί και αυτός. Φεύγει γρήγορα στην επίθεση ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Δίνει στον αδερφό του που κερδίζει φάουλ από τον Φιλίππου και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή του Ντράζεν Πέτροβιτς. Το σκορ γίνεται 11-8 για την Τσιμπόνα. Ενώ απομένουν 15 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Άστοχη η δεύτερη, rebound από τον Φιλίππου. Δίνει στο Ρωμανίδη. Αυτός στο Σούμποτιτς. Δοξάκης. Σούμποτιτς. Κλείνεται, δίνει στο Δοξάκη. Ο Δοξάκης δίνει στο Ρωμανίδη. Αυτός χάνει την μπάλα όμως μετά από παρέμβαση του Ούσιτς. Φεύγει γρήγορα ο Ντράζεν Πέτροβιτς που επιτυγχάνει καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Φιλίππου. Το σκορ γίνεται 13-8 για την Τσιμπόνα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Φιλίππου. Το τρίτο ομαδικό για τον Άρη, ενώ η Τσιμπόνα έχει δύο φάουλ. Δικαίωμα για μία βολή στον Πέτροβιτς που ευστοχεί και κάνει το σκορ 14-8. Δοξάκης. Σούμποτιτς. Δοξάκης. Γκάλης. Δίνει στο Δοξάκη. Αυτός επιχείρησε σου τριών πόντων που είναι άστοχο. Η μπάλα όμως μετά από παρέμβαση του Φιλίππου είναι πλάγια για την Τσιμπόνα. Ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς δίνει στον Τζούτουρα. Αυτός ευστοχεί. Η διαφορά γίνεται 8 πόντι, 16-8 υπέρ της Τσιμπόνα. Σούμποτιτς. Κάνει άστοχο σούτ, παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Ρωμανίδης επιτυγχάνει καλάθι, παίρνει και φάουλ από τον Βουκίσεβιτς που έχει ύψος 2-12 και έτσι αποκτά το δικαίωμα για μία βολή. Ευστοχή ο Μιχάλης Ρωμανίδης, μειώνει σε 11-16. Ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς σε ρόλο playmaker για την Τσιμπόνα. Δίνει στον Τζούτουρα. Αυτός κάνει άστοχο σούτ, παίρνει το rebound ο Γκάλης που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Δίνει στο Φιλίππου που κερδίζει φάουλ από τον Τζούτουρα. Ήταν μια εντυπωσιακή ενέργεια του Νίκου Φιλίππου που προσπάθησε να καρφώσει στο καλάθι τη Τσιμπόνα. Κέρδισε φάουλ, αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχη η πρώτη βολή του Φιλίππου. Εύστοχη η δεύτερη, το σκορ γίνεται 12-16, 14 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς
Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Ντράζεν, την κερδίζει ο Δοξάκης, δίνει στον Γκάλι. Σούμποτιτς, επιχείρηση τριών πόντων, είναι άστοχο, κερδίζει την μπάλα ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, δίνει στον Βουκίσεβιτς, αυτός στον Ντράζεν που επιτυχάνει καλάθι με ταμπλό. Το σκορ γίνεται 18-12 για την Τσιμπόνα. Δοξάκης προσπαθεί να βρει το Σούμποτιτς, κερδίζουν την μπάλα όμως οι Ιουγκοσλάβοι. Φεύγει γρήγορα ο Ντράζεν Πέτροβιτς, δίνει στον Τζούτουρα που κάνει επιθετικό φάουλ, επιτυγχάνει όμως το καλάθι. Έτσι το σκορ γίνεται 20-12 υπέρ της Τσιμπόνα, 13 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο, ενώ αυτή τη στιγμή η Τσιμπόνα κάνει την πρώτη της αλλαγή, μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 4 ο Νάκιτς και βγαίνει ο Τσούτουρα. Σούμποτιτς, Γκάλης, δίνει στον Δοξάκη, αυτός επιχείρησε τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound μακρινό από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που δίνει στον Νάκιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς δίνει στον Νούσιτς, αυτός ξανά στον Αλεξάνδερ, στον Ντράζεν. Ούσιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Βουκίσεβιτς, Ούσιτς, επιχείρηση τριών πόντων, είναι άστοχο. Rebound ο Φιλίππου, δίνει στο Δοξάκη, ο Δοξάκης στον Γκάλι, φεύγει γρήγορα ο Άρης στην επίθεση. Θαυμάσια ατομική ενέργεια του Γκάλι που αποφεύγει Βουκίσεβιτς και Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Επιτυγχάνει με ταμπλό ένα καλάθι για τον Άρη που μειώνει σε 14-20. Ντράζεν Πέτροβιτς κερδίζει φάουλ από τον Ρωμανίδη. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια για την Τσιμπόνα που κάνει μία ακόμη αλλαγή. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Τσβεντετσιάνιν και βγαίνει ο Ούσιτς. Ενώ αλλαγή έκανε και ο Άρης, βγήκε από το παιχνίδι ο Σούμποτιτς, μπήκε στη θέση του ο Πέτρος Σταμάτης. Νάκιτς δίνει στον Ντράζεν Πέτροβιτς που ελίσσεται. Αστοχή. Γίνονται μάχες κάτω από το καλάθι του Άρη και η μπάλα τελικά μετά από παρέμβαση του Νάκιτς είναι πλάγια για τον Άρη. Επαναφέρει ο Σταμάτης στο Δοξάκη. Γκάλης. Δοξάκης. Δίνει στο Φιλίππου. Βήματα όμως του Φιλίππου δίνουν το δικαίωμα στην Τσιμπόνα να εκδηλώσει μία ακόμη επίθεση. Ντράζεν Πέτροβιτς βρίσκει τον Τσβετιτσιάνιν, αυτός επιχειρήσει τριών πόντων που είναι εύστοχο. Η Τσιμπόνα ξεφεύγει 9 πόντους, 23-14, 12 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Νάκιτς κερδίζει το rebound μετά από άστοχο σούτ του Γκάλι. Ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς δίνει στον Ντράζεν. Αλεξάνδερ βρίσκει μόνο του τον Τσβετιτσιάνιν που αποφεύγει Φιλίππου και σταμάτη με ταμπλό, επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που παίρνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο προπονητής του Άρη. 11 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και ενώ το σκορ είναι 25-14 για την Τσιμπόνα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση και το Δοξάκη σε ρόλο playmaker. Ενώ το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Τσιμπόνα είναι ο βετεράνος Κνέγκο που πήρε τη θέση του Βουκίσεβιτς. Ο Άρης έχασε την επίθεσή του. Τώρα είναι στην επίθεση η Τσιμπόνα. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Πέτροβιτς. Αυτή φτάνει στον Κνέγκο που δίνει στον Αλεξάνδερ. Ο Ντράζεν επιχειρήσει σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Επιθετικό φάουλ όμως του Τσβεντιτσιάνιν. Δίνει το δικαίωμα για μια νέα επίθεση στον Άρη. Δοξάκης δίνει στο Σταμάτη. Γκάλης κερδίζει φάουλ από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Δεύτερο φάουλ του μεγάλου Πέτροβιτς και 7ο ομαδικό για την Τσιμπόνα. Ο
Σταμάτης επαναφέρει στον Δοξάκη. Γκάλης. Δίνει στο Δοξάκη. Αυτός είναι ακάλυπτος. Είναι άστοχο όμως το σούτ. Παίρνει ένα μακρινό rebound ο Ντράζεν Πέτροβιτς που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Δίνει στον αδερφό του τον Αλεξάνδερ. Πάλι Ντράζεν. Κερδίζει φάουλ από το Σταμάτη. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Άρης κάνει μία ακόμη αλλαγή. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη ο Ελληνοαμερικάνος Μπαϊρακτάρης. Η μπάλα είναι πλάγια για την Τζιμπόνα. Ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς δίνει στον Άκητς. Αυτός κλείνεται από το Ρωμανίδη. Παρεμβαίνει ο Σταμάτης, η μπάλα πλάγια για την Τζιμπόνα, που κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Μπαίνει στη θέση του ο Τσούτουρα. Νάκητς. Κλέβει την μπάλα ο Σταμάτης. Τη δίνει στο Ρωμανίδη που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Γκάλης. Ευστοχή με ταμπλό παρά την προσπάθεια του Πνέγκο. Μειώνει ο Άρης 16-25. 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Τσούτουρα. Αποφεύγει το Σταμάτη. Δίνει στον Άκητς. Αυτός ευστοχή. Το σκορ γίνεται 27-16 για την Τζιμπόνα. Μπαϊρακτάρης. Δίνει στο Σταμάτη. Γκάλης. Σταμάτης. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Δίνει στο Φιλίππου. Άστοχο το σούτ του Φιλίππου. Follow όμως με ταμπλό του Ρωμανίδη. Και καλάθι για τον Άρη. 18-27 το σκορ. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Νάκητς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Κνέγκο. Αστοχή. Παίρνει όμως ο ίδιος παίκτης το επιθετικό rebound. Και παρά την προσπάθεια του Φιλίππου, ευστοχή. Παραμένει η διαφορά των 11 πόντων, καθώς το σκορ είναι 29-18 για την Τζιμπόνα. Μπαϊρακτάρης σε ρόλο playmaker. Δίνει στον Γκάλη. Ο Γκάλης στο Φιλίππου. Σταμάτης. Γκάλης, Μπαϊρακτάρης. Δίνει στον Ρωμανίδη. Αυτός αποφεύγει τον Νάκητς, που τον κόβει όμως. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Μπαϊρακτάρης δίνει στον Ρωμανίδη. Αυτός κλείνεται από τον Νάκητς. Δίνει στον Μπαϊρακτάρη, που ευστοχεί. Και μειώνει σε 20-29. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Νέο τρίποντο από τους παίχτες της Τσιμπόνα, που είναι ειδικοί στα τρίποντα, τόσο με την ομάδα τους όσο και με την εθνική Ιουγκοσλαβίας. Ενώ αυτή τη στιγμή είχαμε ένα εκπληκτικό σόλο του Νίκου Γκάλη, που απέφυγε τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς και ευστόχησε με ταμπλό. Το σκορ είναι 22-32. 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Νάκητς. Τσβετιτσιάνιν επιχειρεί σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο και αυτό. Οι πόντοι της διαφοράς γίνονται 13-35-22. Σταμάτης. Αστοχή από κοντά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσβετιτσιάνιν μετά από πάσα του Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Και τελικά τρεις παίκτες του Άρη δεν μπορούν να συγκρατήσουν την μπάλα, που είναι πλάγια για την Τζιμπόνα. Ο Τσούτουρα δίνει στον Άκητς. Αυτός αστοχή, παίρνει το rebound του Μπαϊρακτάρης. Δίνει στον Γκάλη, που ξεφεύγει από δύο αντιπάλους. Επιτυχάνει ένα νέο εντυπωσιακό καλάθι με ταμπλό. 24-35 το σκορ. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς σε ρόλο playmaker. Νάκητς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Κνέγκο. Κερδίζει φάουλ από το Φιλίππου και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Ενώ αυτή τη στιγμή η Τζιμπόνα έκανε μία ακόμη αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Μπήκε στη θέση του ο Μπέσιτς. Και από τον Άρη βγήκε ο Φιλίππου και μπήκε ξανά ο Σλόμπονταν Σούμποντιτς.
Εύστοχη η πρώτη βολή του Κνέγκο. Εύστοχη και η δεύτερη. Το σκορ γίνεται 37-24 για την Τσιμπόνα. Μπαϊρακτάρης δίνει στον Σταμάτη. Ο Σταμάτης δίνει στο Σούμποτιτς. Αυτός δίνει στον Γκάλι, που ελίσσεται ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Αστοχή όμως, κερδίζει το rebound ο Τσούτουρα, δίνει στον Μπέσιτς. Αυτός δίνει στον Άκιτς. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Άρης και φεύγει ο Γκάλις στην επίθεση. Δίνει στον Σούμποτιτς. Αυτός επιτυχάνει καλάθι με ταμπλό. Παίρνει και φάουλ από τον Κνέγκο. Ο Σούμποτιτς έχει δικαίωμα για μία βολή, καθώς το σκορ είναι 26-37. Αστοχή, παίρνει το rebound ο Τσβετιτσιάνιν, δίνει στον Μπέσιτς. Τσβετιτσιάνιν, Νάκιτς, Κνέγκο, άστοχο το σούτ του rebound από το Ρωμανίδη. Γκάλις, Ρωμανίδης, άστοχο το σούτ του Ρωμανίδη, επιθετικό rebound από το Σταμάτη, που βρίσκει τον Ρωμανίδη, που κερδίζει φάουλ από τον Κνέγκο και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Όλα αυτά καθώς το σκορ είναι 37-26 για την Τσιμπόνα, 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο, ενώ τα ομαδικά φάουλ είναι 6 για τον Άρη και 9 για την Τσιμπόνα. Ο Ρωμανίδης μειώνει σε 27-37 και τώρα 28-37. Μπέσιτς, Τσούτουρα, Τσβετιτσιάνιν. Νέο εύστοχο σούτ του Τσβετιτσιάνιν. 39 το σκορ. Σούμποτιτς δίνει στο Σταμάτη. Αυτός δίνει πάλι στο Σούμποτιτς, που ευστοχή, μειώνει σε 30-39. Μπέσιτς, Τσβετιτσιάνιν, Νάκιτς, έχει αντίπαλο το Ρωμανίδη, βρίσκει τον Τσβετιτσιάνιν, που ευστοχεί με ταμπλό, ένα όμορφο καλάθι μετά από τον συνδυασμό Νάκιτς και Τσβετιτσιάνιν. Μπαϊρακτάρης κάνει ατομική προσπάθεια, αστοχή, φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό η Τσιμπόνα. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Γκάλις, φεύγει γρήγορα στην επίθεση, είναι 4 παίχτες του Άρη με 2 της Τσιμπόνα. Ατομική προσπάθεια του Νίκο Γκάλι, που ευστοχεί με ταμπλό και μειώνει το σκορ σε 32-41, καθώς απομένουν 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που πήρε ο προπονητής της Τσιμπόνα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με την Τσιμπόνα στην επίθεση και τον Μπέσιτς σε ρόλο playmaker. Δίνει στον Ούσιτς, που ξαναμπήκε στο παιχνίδι, στη θέση του Νάκιτς. Μπέσιτς, Τσούτουρα, εύστοχο το σούτ του Τσούτουρα. Οι πόντες της διαφοράς γίνονται πάλι 11, καθώς το σκορ είναι 43-32 για την Τσιμπόνα. Μπαϊρακτάρης σε ρόλο playmaker. Δίνει στο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς δίνει στο Σταμάτη. Αυτός χάνει την μπάλα μετά από παρέμβαση του Τσούτουρα. Ούσιτς, Μπέσιτς, Τσβετιτσιάνιν, επιχείρηση του τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound από το Σούμποτιτς, φεύγει ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλι, αυτός ελίσσεται, κάνει άστοχο σούτ, rebound ο Κνέγκο, κερδίζει την μπάλα ο Τσβετιτσιάνιν, δίνει στον Μπέσιτς, κλέβει όμως την μπάλα πολύ όμορφα ο Σταμάτης, Γκάλις, δίνει στο Σταμάτη, αυτός αστοχεί από κοντά, rebound από τον Ούσιτς. Μπέσιτς, Τσούτουρα, Τσβετιτσιάνιν. Μπέσιτς, Τσούτουρα, Μπέσιτς, Ούσιτς, επιχείρηση του τριών πόντων. Είναι εύστοχο και αυτό. Έχουν πετύχει πολλά τρίποντα στο σημερινό παιχνίδι οι παίχτες της Τσιμπόνα. Η διαφορά γίνεται 14 πόντοι και τώρα γίνεται
12 μετά από την έξοχη assist του Παϊρακτάρη και το backdoor του Γκάλι που έμεινε πολλή ώρα στον αέρα και πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι. Τσούτουρα, Σβεντιτσιάνιν, Τσούτουρα, φάουλ του Ρωμανίδη πάνω στο Τσούτουρα. Ενώ η Τσιμπόνα αυτή τη στιγμή κάνει δύο αλλαγές. Μπαίνουν οι δύο Πέτροβιτς, βγαίνουν από το παιχνίδι Σβεντιτσιάνιν και Μπέζιτς. Βγαίνει και ο Ρωμανίδης και μπαίνει ο Νίκος Φιλίππου. Άστοχη η πρώτη βολή του Τσούτουρα. Άστοχη και η δεύτερη, μακρινό rebound από το Σταμάτη, δίνει στον Παϊρακτάρη. Σταμάτης, Γκάλης, δίνει στο Φιλίππου, αυτός κλείνεται, δίνει πάλι στον Γκάλη. Φιλίππου, κόβεται από τον Γκνέγκο, κερδίζει την μπάλα ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ξεφεύγει από δύο παίχτες του Άρη, δίνει στον Τσούτουρα, μια εντυπωσιακή ενέργεια του μικρού Πέτροβιτς. Και ένα πολύ όμορφο καλάθι για την Τσιμπόνα. Το σκορ γίνεται 48-34. Ο Μπαϊρακτάρης δίνει στον Σούμποτιτς που κόβεται. Η Τσιμπόνα πάλι στην επίθεση. Κερδίζει την μπάλα ο Τσούτουρα μετά από το άστοχο σουτ του Ντράζεν Πέτροβιτς. Ούσιτς, Κνέγκο. Άστοχο το σουτ του Κνέγκο. Rebound από το Φιλίππου. Γκάλης φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Αποφεύγει Ούσιτς και Κνέγκο. Κερδίζει φάουλ από τον Κνέγκο και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Το σκορ είναι 48-34 για την Τσιμπόνα που έχει μια σταθερή διαφορά στο σκορ. Απομένουν 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Εύστοχη η πρώτη βολή του αρχηγού του Άρη. Μειώνει σε 35-48. Εύστοχη και η δεύτερη, 36-48. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Τσούτουρα. Ντράζεν Πέτροβιτς με αντίπαλο τον Παϊρακτάρη. Δίνει στον Ούσιτς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς βρίσκει τον Τσούτουρα. Αυτός ελίσσεται. Αστοχή από κοντά, παίρνει το rebound ο Σταμάτης. Δίνει στον Παϊρακτάρη που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Αυτός δίνει στον Φιλίππου που κόβεται από τον Κνέγκο. Νέο κόψιμο του Κνέγκο πάνω στον Φιλίππου. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Ενώ η Τσιμπόνα ενώ ο προπονητής της Τσιμπόνα παίρνει ένα time out, καθώς απομένουν 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και το σκορ είναι 36-48 και τα ομαδικά φάουλ 7 για τον Άρη και 10 για την Τσιμπόνα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση, ενώ η Τσιμπόνα έκανε μία ακόμη αλλαγή. Βγήκε ο Τσούτουρα, μπήκε στη θέση του ο Παυλίσεβιτς, Μπαϊρακτάρης, δίνει στον Σούμποτιτς. Αυτός έχει αντίπαλο τον Ούσιτς. Κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound το επιθετικό ο Σταμάτης. Μπαϊρακτάρης. Ευστοχή. Μειώνει ο Άρης σε 38-48. Φεύγει όμως γρήγορα στην επίθεση ο Κνέγκο που κόβεται εντυπωσιακά από τον Φιλίππου. Μπαϊρακτάρης. Δίνει στον Σταμάτη. Ο Σταμάτης δίνει στον Φιλίππου που χάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Κερδίζει φάουλ από τον Παϊρακτάρη. Επιτυγχάνει και καλάθι με ταμπλό. Το σκορ γίνεται 50-38 για την Τσιμπόνα. Ήταν το πρώτο φάουλ του Παϊρακτάρη, το 8ο ομαδικό για τον Άρη.
Ο Ντράζεν Πέτροβιτς ευστόχησε, έκανε το σκορ 51-38. Γκάλης βρίσκει το Σούμποτιτς, αυτός αστοχεί από κοντά. Η μπάλα είναι πλάγια για την Τζιμπόνα. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς δίνει στον Ούσιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς επιχειρεί σουτ που είναι άστοχο, παίρνει το rebound ο Γκάλης που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Ο Γκάλης αποφεύγει τον Παυλίσεβιτς, ευστοχή. Το σκορ γίνεται 40-51. Ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς δίνει στον αδερφό του, αυτός στον Παυλίσεβιτς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς κερδίζει φάουλ από τον Γκάλη. Δικαίωμα για μία συν μία βολή στον μεγάλο Πέτροβιτς. Ευστοχή, αποκτά δικαίωμα για δεύτερη βολή. Το σκορ είναι 52-40 για την Τζιμπόνα. Απομένουν 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και τώρα 53-40. Γκάλης δίνει στο Μπαϊρακτάρι. Αυτός ελίσσεται. Αστοχή. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound, το σταμάτης. Δίνει στον Γκάλη. Αυτός κερδίζει φάουλ από τον Παυλίσεβιτς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που παίρνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθώς απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και το σκορ είναι 40-53. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Νίκο Γκάλη έτοιμο να εκτελέσει μία συν μία βολή. Αστοχή, rebound από τον Ούσιτς. Παυλίσεβιτς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Παυλίσεβιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες της Τσιμπόνα. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα. Κερδίζει την μπάλα ο Γκάλης, δεν μπορεί όμως να τη συγκρατήσει. Αυτή είναι πλάγια για την Τσιμπόνα. 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κνέγκο κόβεται από τον Φιλίππο που πετάει την μπάλα με τη λήξη του ημιχρόνου. Μάλλον έχουν απομείνει 4 δέκατα του δευτερολέπτου για να τελειώσει το ημίχρονο. Το σκορ είναι 53-40. Φυσικά οι παίκτες της Τσιμπόνα δεν μπόρεσαν να ευστοχήσουν σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έτσι το ημίχρονο τελειώνει 53-40 για την Τσιμπόνα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημίχρονου 53-40. Το τζάμπολ είναι ανάμεσα στον Φιλίππου και τον Βουκίσεβιτς. Κερδίζει ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Δίνει στον Ούσιτς που επιτυγχάνει με ταμπλό ένα νέο καλάθι για την Τσιμπόνα που ξεκίνησε με τους δύο Πέτροβιτς. Τον Τζούτουρα, τον Βουκίσεβιτς και τον Ούσιτς. Νέα επίθεση για την Τσιμπόνα με τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Κερδίζει το rebound ο Σούμποτετς, δίνει στον Μπαϊρακτάρη. Ο Άρης ξεκίνησε με Μπαϊρακτάρη, Γκάλη, Ρωμανίδη, Φιλίππου και Σούμποτετς. Ο Ρωμανίδης κέρδισε φάουλ από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ντράζεν Πέτροβιτς. Το σκορ είναι 55-40 για την Τσιμπόνα. Άστοχη η πρώτη βολή του Μιχάλη Ρωμανίδη. Εύστοχη η δεύτερη. 41-55. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Ούσιτς βρίσκει τον
Βουκίσεβιτς, αυτός αποφεύγει. Το Ρωμανίδη ευστοχή με ταμπλό. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλι. Μπαϊρακτάρης. Ρωμανίδης, άστοχο το σούτ του. Φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Αποφεύγει Μπαϊρακτάρη και Φιλίππου. Επιτυχάνει ένα νέο καλάθι για την Τσιμπόνα. Οι πόντοι της διαφοράς γίνονται 18, καθώς το σκόρ είναι 59-41. Σούμποτιτς ευστοχή, μειώνει σε 43-59. 18 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ντράζεν Πέτροβιτς, Τσούτουρα, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ντράζεν, επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κερδίζει φάουλ από το Ρωμανίδη. Η μπάλα είναι πλάγια για την Τσιμπόνα. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ντράζεν, δίνει στον Ούσιτς που κόβεται από το Φιλί, που φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό ο Άρης με τον Γκάλι, που επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι με ταμπλό, κερδίζει και φάουλ από τον Τζούτουρα. Ο Άρης μειώνει σε 45-59. Ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για μία βολή. Ευστοχή. Το σκορ γίνεται 46-59. Η Τσιμπόνα στην επίθεση. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Δίνει στον Ντράζεν που κερδίζει φάουλ από τον Μπαϊρακτάρη. Πλάγια η μπάλα για την Τσιμπόνα. Δεύτερο φάουλ του Μπαϊρακτάρη και δεύτερο ομαδικό για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς επιχείρηση τριών πόντων. Κερδίζει το rebound ο Φιλίππου. Δίνει στον Γκάλι που φεύγει στον ευνηδιασμό. Αστοχή από κοντά. Κερδίζει όμως το επιθετικό rebound ο Σούμποτιτς που παίρνει ταυτόχρονα και φάουλ από τον Ούσιτς. Δύο βολές για το Σούμποτιτς. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 47-59. Ευστοχή και στη δεύτερη, 48-59. Απομένουν 17 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς σε ρόλο playmaker για την Τσιμπόνα. Ντράζεν Πέτροβιτς δίνει στον Αλεξάνδερ. Πάλι Ντράζεν, Τσούτουρα. Ελίσσεται, επιτυχάνει καλάθι με ταμπλό. Ο Μπαϊρακτάρης δίνει στον Γκάλι. Πάλι Μπαϊρακτάρης, Φιλίππου. Παίρνει φάουλ από τον Ούσιτς. Πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Μπαϊρακτάρης δίνει στον Γκάλι. Φιλίππου, Μπαϊρακτάρης, δίνει στο Σούμποτιτς. Αυτός επιτυχάνει ένα νέο καλάθι. Κερδίζει και φάουλ από τον Τζούτουρα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Τζούτουρα. Το σκορ είναι 50-61. Δικαίωμα για μία βολή στον Σούμποτιτς. Ευστοχή, μειώνει σε 51-61, οι 18 πόντοι έγιναν 10, καθώς απομένουν 17 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ούσιτς, Τσούτουρα, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ντράζεν, αποφεύγει το Φιλίππου, κάνει άστοχο σούτ, rebound από το Φιλίππου. Φεύγει γρήγορα στην επίθεση ο Γκάλης, ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, επιτυγχάνει ένα πολύ όμορφο καλάθι με ταμπλό, που ξεσηκώνει
στις κερκίδες. Ο Άρης μειώνει σε 8 πόντους. 53-61. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ούσιτς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Τσούτουρα. Άστοχο το σούτ του, επιθετικό rebound από τον Βουκίσεβιτς. Άστοχο σούτ, επιθετικό rebound από τον Ούσιτς, που ευστοχεί αυτή τη φορά με ταμπλό. Μπαϊρακτάρης κλείνεται, δίνει στο Φιλίππου. Ατομική προσπάθεια του Νίκου Φιλίππου. Άστοχο το σούτ του, rebound από τον μικρό Πέτροβιτς, που δίνει στον Ούσιτς, που ευστοχεί με ταμπλό. Κάνει το σκορ 65-53. Γκάλης. Σούμποτιτς. Εντυπωσιακή ενέργεια του Σούμποτιτς, που καρφώνει στο καλάθι της Τσιμπόνα. Το σκορ γίνεται 55-65, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που παίρνει ο προπονητής της Τσιμπόνα. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τον Τσούτουρα στην επίθεση, που δίνει στον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Αυτός ελίσσεται, βρίσκει τον Βουκίσεβιτς που αστοχεί, rebound από τον Σούμποτιτς. Ο Μπαϊρακτάρης δίνει στον Γκάλη, που αποφεύγει τον Τσούτουρα. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Βουκίσεβιτς. Έχουμε ανανέωση χρόνου για τον Άρη. Ο Σούμποτιτς επαναφέρει στον Μπαϊρακτάρη. Ρωμανίδης. Γκάλης. Δίνει στον Μπαϊρακτάρη. Αυτός κάνει ατομική προσπάθεια. Είναι άστοχο το σούτ του. Εντυπωσιακό follow όμως και καλάθι από το Σούμποτιτς. Το σκορ γίνεται 57-65. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς ελίσσεται. Κερδίζει φάουλ από τον Μπαϊρακτάρη. Είναι το τρίτο φάουλ του Μπαϊρακτάρη. Ενώ αυτή τη στιγμή βγαίνει από το παιχνίδι ο Τσούτουρα. Μπαίνει στη θέση του ο Νάκητς. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη, κάνει το σκορ 66-57, ενώ απομένουν 15 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεύτερη βολή για τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Είναι εύστοχη και αυτή. Οι πόντοι της διαφοράς παραμένουν 10, καθώς το σκορ είναι 67-57. Μπαϊρακτάρης δίνει στο Σούμποτιτς. Αυτός επιχειρεί νέο σουτ, είναι εύστοχο και αυτό. Ήτανε σουτ 3 πόντων. Ο Άρης μειώνει στους 7 πόντους, 60-67. Ντράζεν Πέτροβιτς ελίσσεται, βρίσκει τον Βουκίσεβιτς που καρφώνει. Το σκορ γίνεται 69-60. Γκάλης ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, δίνει στο Φιλίππου. Νέο καλάθι για τον Άρη μετά την πολύ όμορφη assist του Γκάλη στο Φιλίππου και την επιτυχημένη προσπάθεια του Νίκου Φιλίππου. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς βρίσκει τον Βουκίσεβιτς. Αυτός αστοχεί. Γίνονται μάχες κάτω από το καλάθι του Άρη και τελικά ο Τσβετιτσιάνιν, ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Ούσιτς, ευστόχησε. Ο Γκάλης έκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια, αστόχησε όμως. Ενώ τώρα είχαμε βήματα από τον Ντράζεν Πέτροβιτς, ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλη, που δίνει στο Ρωμανίδη, που κόβεται με φάουλ από τον Τσβετιτσιάνιν. Δικαίωμα για δύο βολές στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ γρήγορο και θεαματικό. Η Τσιμπόνα προηγείται πάντα 71-62. Ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για δύο βολές.
αυτή τη στιγμή η Τσιμπόνα κάνει μία ακόμη αλλαγή, βγαίνει από το παιχνίδι ο Ντράζεν Πέτροβιτς, μπαίνει στη θέση του ο Ούσιτς. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη. Το σκορ γίνεται 71-63. Απομένουν 13 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ούσιτς. Σβετιτσιάνιν, Νάκιτς, προσπαθεί να βρει τον Ούσιτς, αυτός κόβεται από τον Φιλίππο, με φάουλ όμως όπως δείχνουν οι διαιτητές, και έτσι ο Ούσιτς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου και το τέταρτο ομαδικό του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Τσιμπόνα έχει συμπληρώσει 6 ομαδικά φάουλ. Ο Φιλίππου βγαίνει από το παιχνίδι παραχωρώντας τη θέση του στον Πέτρο Σταμάτη. Ο Ούσιτς είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη και κάνει το σκορ 72-63. Και τώρα 73-63. Γκάλης, Μπαϊρακτάρης, Σταμάτης, Σούμποτιτς. Έχει αντίπαλο τον Ούσιτς. Δίνει στο Σταμάτη. Αυτός ελίσσεται ανάμεσα σε Βουκίσεβιτς και Νάκιτς. Επιτυχάνει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Μειώνει ο Άρης 65-73. Νάκιτς. Αστοχή, κερδίζει το μακρινό rebound ο Γκάλης που παίρνει ταυτόχρονα και φάουλ από τον Σβετίτσκεν. Ενώ η Τσιμπόνα θα κάνει μία ακόμη αλλαγή. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο μικρός Πέτροβιτς, ο Ντράζεν, βγαίνει ο Ούσιτς. Μπαϊρακτάρης σε ρόλο playmaker. Δίνει στο Σταμάτη. Ρωμανίδης βρίσκει το Σταμάτη, αυτός χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Μπαϊρακτάρης που επιτυχάνει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Στην επίθεση τώρα η Τσιμπόνα με τον Σβετιτσιάνιν που δίνει στον Ντράζεν Πέτροβιτς, αυτός ελίσσεται και χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Σούμποτης, φεύγει γρήγορα ο Μπαϊρακτάρης στην επίθεση, κάνει άστοχο σουτ, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Ρωμανίδης, αστοχή, rebound από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που δίνει στον Ντράζεν. Αυτός αποφεύγει το Σούμποτιτς. Επιτυχάνει ένα νέο καλάθι για την Τσιμπόνα. Το σκορ είναι 75-67 για την Τσιμπόνα. Απομένουν 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης, Σταμάτης, Σούμποτιτς. Άστοχο το σούτου, rebound από τον Άκιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς δίνει στον αδερφό του τον Αλεξάνδερ. Αυτός επιχειρεί σούτ τριών πόντων που είναι άστοχο. Μακρινό rebound από τον Μπαϊρακτάρη που δίνει στον Γκάλη. Φεύγει ο Άρης στην επίθεση. Ο Γκάλης κόβεται από τον Άκιτς. Και τώρα ο Ντράζεν Πέτροβιτς στον ευνηδιασμό. Καρφώνει στο καλάθι. Επιτυχάνει άλλους δύο πόντους για την Τσιμπόνα. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που παίρνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθώς απομένουν 11 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι και η Τσιμπόνα προηγείται 77-67. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση. Μπαϊρακτάρης σε ρόλο playmaker. Δίνει στο Σταμάτη. Ο Σταμάτης στον Γκάλη. Ο Γκάλης βρίσκει τώρα Μανίδη, αυτός επιχείρησε σου τριών πόντων. Είναι άστοχο, rebound από τον Νάκιτς. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς βρίσκει τον Νάκιτς, αυτός είναι ακάλυπτος. Κάνει άστοχο σουτ, rebound από τον Σούμποτιτς. Που προσπαθεί να βρει τον Γκάλη που τελικά κερδίζει την μπάλα. Άστοχο το σουτ του. Η μπάλα μετά από παρέμβαση
του Κνέγκο που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Βουκίσεβιτς είναι πλάγια για τον Άρη. Μπαϊρακτάρης δίνει στον Γκάλι. Αυτός ελύσεται. Κλείνεται από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που είναι ο προσωπικός του Φρουρός. Και τελικά ο Γκάλις κερδίζει φάουλ από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Ήταν το τρίτο φάουλ του Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, το 8ο ομαδικό της Τσιμπόνα. Ο Γκάλις έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή, καθώς απομένουν 11 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ευστοχή στην πρώτη βολή και μειώνει σε 68-77. Ευστοχή και στη δεύτερη, 69-77. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Νάκιτς, Ντράζεν, επιχειρήσου τριών πόντων. Είναι τελείως άστοχο, κερδίζει το μακρινό rebound ο Σούμποτιτς. Ο Μπαϊρακτάρης βρίσκει τον Γκάλι που αποφεύγει τον Τσβετιτσιάνι. Κερδίζει φάουλ και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχη η πρώτη βολή του Γκάλι. Εύστοχη η δεύτερη. Το σκορ γίνεται 70-77. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Τσβετίτσιανιν. Άστοχο το σούτου. Rebound από το Ρωμανίδη. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Σταμάτη. Περιέχεται πάλι στην κατοχή της Τσιμπόνα που κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Τσβετίτσιανιν. Μπαίνει στη θέση του ο Ούσιτς που έχει τώρα την μπάλα. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Κνέγκο. Ούσιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς. Δίνει στον αδερφό του τον Αλεξάνδερ. Αυτός επιχειρεί σου τριών πόντων που είναι εύστοχο. Έτσι οι πόντοι της διαφοράς ξαναγίνονται 10, καθώς το σκόρ είναι 80-70 για την Τσιμπόνα. Σταμάτης, Γκάλις, Σούμποτιτς με αντίπολο τον Ούσιτς. Βρίσκει πολύ όμορφα το Σταμάτη. Αυτός αστοχή, rebound από τον Κνέγκο. Δίνει στον Ντράζεν Πέτροβιτς που φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Δίνει στον αδερφό τον Αλεξάνδερ. Νέο καλάθι για την Τσιμπόνα από τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Γκάλις αποφεύγει πολύ όμορφα τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Ευστοχή με ταμπλό. Μειώνει σε 72-82. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς τώρα σε ρόλο playmaker για την Τσιμπόνα. Νάκιτς επιχειρήσει σου τριών πόντων. Είναι άστοχο, παίρνει την μπάλα ο Μπαϊρακτάρης. Βρίσκει τον Γκάλι. Ο Γκάλις αστοχή. Κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Τσιμπόνα. Φεύγει γρήγορα ο Ούσιτς στον ευνηδιασμό και ευστοχή με ταμπλό. Το σκορ γίνεται 84-72. 9 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μπαϊρακτάρης δίνει στον Σταμάτη. Σούμποτιτς ελύσεται. Ευστοχή παρά την προσπάθεια του Ούσιτς. Μειώνει σε 74-84. Φεύγει ο Κνέγκο στον ευνηδιασμό. Αποφεύγει το Σταμάτη, επιτυχάνει ένα νέο καλάθι. Ο Γκάλις τώρα στην επίθεση για τον Άρη. Κερδίζει ο Σταμάτης. Η μπάλα όμως γλιστράει από τα χέρια του. Την κερδίζει ο Νάκιτς που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Δίνει στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Αυτός δίνει πάλι στον Νάκιτς που ευστοχεί με ταμπλό παρά την προσπάθεια του Ρωμανίδη. Το σκορ γίνεται 88-74. Για την Τσιμπόνα, 8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μπαϊρακτάρης δίνει στον Σταμάτη, αυτός τον Γκάλι που αποφεύγει τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς και ευστοχή με ταμπλό.
Η πόντη της διαφοράς είναι 12, καθώς το σκόρ είναι 88-76 για την Τσιμπόνα. Ούσιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Νάκιτς, Κνέγκο. Βρίσκει τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Αυτός κλείνεται από το σταμάτη. Κόβεται. Τελικά ο Ούσιτς κερδίζει την μπάλα. Δίνει στον Νάκιτς. Ο Νάκιτς στον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς που επιχειρεί νέο σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο και αυτό. Σταμάτης, δίνει στον Γκάλι. Αυτός ελίσσεται. Επιτυγχάνει με ραβέρσα ένα πολύ θεαματικό καλάθι. Μειώνει σε 78-91. Νάκιτς. Ούσιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς. Δίνει στον Αλεξάνδερ, πάλι Ντράζεν. Κόβεται από τον Σούμποτιτς, φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό ο Σταμάτης. Επιτυχάνει καλάθι. Οι διαιτητές όμως δίνουν επιθετικό φάουλ στο Σταμάτη. Το καλάθι μετράει, το σκορ γίνεται 80-91. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Σταμάτη. Και το πέμπτο ομαδικό του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έβγαλε από το παιχνίδι το Ρωμανίδη, έβαλε στη θέση του τον Τζιτάκη. Ούσιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς. Νάκιτς. Αλεξάνδερ, κλέβει την μπάλα ο Τζιτάκης, η αυτή όμως καταλήγει στον Ούσιτς που δίνει στον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Κλέβει την μπάλα όμως από τον Νάκιτς. Ο Μπαϊρακτάρης προσπαθεί να βρει τον Γκάλι. Είναι πολύ δυνατή όμως η παλιά του. Έτσι η Τσιμπόνα είναι πάλι στην επίθεση. Απομένουν 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Νάκιτς. Κάνει λάθος ο Νάκιτς, κερδίζει ο Σταμάτης που φεύγει στον ευνηδιασμό. Φτάνει εύκολα στο lay-up. Μειώνει σε 82-91. Ντράζεν Πέτροβιτς σε ρόλο playmaker. Δίνει στον Αλεξάνδερ. Κνέγκο. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Κερδίζει φάουλ από το Τζιτάκι. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Άρης κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι χειροκροτούμενος ο Μπαϊρακτάρης που έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη. Μπαίνει στη θέση του ο Δοξάκης. Ξανάρχισε με την Τσιμπόνα στην επίθεση. Ούσιτς. Κερδίζει φάουλ από το Τζιτάκι. Έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ιουγκοσλάβος διεθνής. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Τζιτάκι, το 7ο ομαδικό του Άρη. Το σκόρ είναι 91-82 για την Τσιμπόνα. Απομένουν 5 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Εύστοχη η πρώτη βολή του Ούσιτς. Εύστοχη και η δεύτερη, το σκορ γίνεται 93-82. Δοξάκης, δίνει στο Σταμάτη. Ο Σταμάτης στο Τζιτάκι. Αυτός στον Δοξάκη, Σταμάτης. Ατομική προσπάθεια του Σταμάτη. Κάνει την μπάλα όμως μετά από παρέβαση του Κνέγκο. Η μπάλα είναι πλάγια για την Τσιμπόνα. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς. Ούσιτς. Εύστοχο το σούτ του Ούσιτς. 95-82 η Τσιμπόνα μπροστά. Δοξάκης.
Σταμάτης, Γκάλης, έχει αντίπαλο τον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound τον Άκητς, δίνει στον Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, αυτός στον Ούσιτς, κόβουν τελικά ο Τσιτάκης, ο Σούμποτιτς κερδίζει την μπάλα, τη δίνει στον Γκάλη που αποφεύγει τον Άκητς, επιτυχάνει με ταμπλό ένα νέο καλάθι για τον Άρη. Ούσιτς, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, επιχειρήσου τριών πόντων, είναι εύστοχο. Το σκορ γίνεται 98-84 για την Τσιμπόνα. Ο Δοξάκης βρίσκει τον Γκάλη. Ο Γκάλης ελύσεται, βρίσκει τον Τζιτάκη. Αυτός κόβεται με φάουλ από τον Άκητς. Έτσι ο Τσιτάκης έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ενώ αυτή τη στιγμή βγαίνει από το παιχνίδι ο Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, μπαίνει στη θέση του ο Μπέσιτς. Εύστοχη η πρώτη βολή του Τσιτάκη, μειώνει σε 85-98. Εύστοχη και η δεύτερη, 86-98, 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μπέσιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Νάκητς, Ντράζεν, βρίσκει τον Γκνέγκο, αυτός είναι ακάλυπτος, κάνει άστοχο σουτ, παίρνει το rebound το Σταμάτης, δίνει στο Δοξάκη, φεύγει γρήγορα αυτός στην επίθεση, προσπαθεί να βρει τον Γκάλη, κλέβει όμως ο Μπέσιτς και φεύγει στον ευνηδιασμό ο Ντράζεν Πέτροβιτς που κερδίζει φάουλ από το Δοξάκη και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή του Ντράζεν Πέτροβιτς. Εύστοχη και η δεύτερη. Η Τσιμπόνα φτάνει τους 100 πόντους. Ενώ μένουν 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Δοξάκης δίνει στο Σταμάτη. Πάλι Δοξάκης. Γκάλης. Έχει αντίπαλο τον Μπέσιτς. Ελύσεται, τον αποφεύγει, δίνει στο Τζιτάκη. Αυτός αστοχή, rebound από τον Γκνέγκο που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Δίνει στον Μπέσιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς βρίσκει τον Ούσιτς μόνο του που δεν δυσκολεύεται να ευστοχήσει με τα μπλό και να κάνει το σκορ 102-86. Ο Δοξάκης είναι ακάλυπτος. Αστοχή. Αστοχή και ο Σταμάτης που παίρνει το επιθετικό rebound. Κόβεται ο Τσιτάκης από τον Γκνέγκο. Νέα επίθεση για την Τσιμπόνα. Κλέβει όμως την μπάλα ο Σούμποτιτς. Προσπαθεί να βρει τον Γκάλη. Παρεμβάλλεται ο Μπέσιτς. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη που θα κάνει αυτή τη στιγμή τρεις αλλαγές. Βγαίνουν από το παιχνίδι Σούμποτιτς, Τσιτάκης και Σταμάτης. Μπαίνουν Ρωμανίδης, Φιλίππου και ο Δημήτρης Κοκολάκης. Ο Γκάλης προσπάθησε να βρει, ο Δοξάκης προσπάθησε να βρει τον Γκάλη σε backdoor. Αυτός κέρδισε φάουλ από τον Μπέσιτς. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή του Γκάλη. Μειώνει σε 87-102. Άστοχη η δεύτερη. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Φιλίππου. Δίνει την μπάλα στον Γκάλη που ελύσεται.
Κερδίζει νέο φάουλ από τον Μπέσιτς. Η Τσιμπόνα κάνει μία ακόμη αλλαγή. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, βγαίνει ο Νάκητς. Ο Γκάλης είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη, μειώνει σε 88-102. 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ντράζεν Πέτροβιτς δίνει στον Μπέσιτς. Ούσιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς πατάει όμως έξω. Έτσι η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Δοξάκης δίνει στο Φιλίππου. Ο Φιλίππου στο Ρωμανίδη. Αυτός είναι ακάλυπτος. Κάνει άστοχο σουτ. Παίρνει ένα μακρινό rebound ο Ντράζεν Πέτροβιτς και φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Προσπαθεί να βρει τον Μπέσιτς. Κάνει όμως λάθος. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Γκάλι στην επίθεση. Έχει πάντα αντίπαλο τον Μπέσιτς. Δίνει στον Κοκολάκη. Αυτό ελίσσεται. Αστοχή. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Η μπάλα όμως μετά από παρέμβαση του Ούσιτς είναι πλάγια για τον Άρη. Ρωμανίδη στο Δοξάκη. Γκάλης. Ρωμανίδης. Κερδίζει φάουλ από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Δικαίωμα για δύο βολές στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Εύστοχη η πρώτη, μειώνει σε 89-102, 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Εύστοχη και η δεύτερη, 90-102. Μπέσιτς δίνει στον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, αυτός τον Ντράζεν. Κάνει λάθος ο Ντράζεν Πέτροβιτς, η μπάλα είναι προς πίσω. Έτσι ο Άρης βρίσκεται πάλι στην επίθεση. Ο Φιλίππου επαναφέρει στο Δοξάκη. Φιλίππου, Δοξάκης, Ρωμανίδης. Ατομική προσπάθεια του Μιχάλη Ρωμανίδη και νέο καλάθι για τον Άρη που μειώνει σε 92-102. Μπέσιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ούσιτς βρίσκει τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ντράζεν, Αλεξάνδρ. Κνέγκο με αντίπαλο τον Κοκολάκη. Άστοχο το σούντο, rebound από τον Φιλίππου. Φεύγει ο Δοξάκης γρήγορα στην επίθεση. Βρίσκει τον Ρωμανίδη. Πάλι Δοξάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Ο Γκάλης βρίσκει πολύ όμορφα τον Φιλίππου που κερδίζει φάουλ από τον Κνέγκο. Δικαίωμα για δύο βολές στο Φιλίππου. Ενώ αυτή τη στιγμή η Τσιμπόνα κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Κνέγκο, μπαίνει στη θέση του ο Σόσταρετς. Ο Φιλίππου ευστοχή στην πρώτη βολή και μειώνει σε 93-102. Αστοχή στη δεύτερη, rebound από το Σόσταρετς. Ντράζεν Πέτροβιτς, Μπέσιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ντράζεν. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς ελίσσεται.
αστοχή. Παίρνει το rebound ο Κοκολάκης. Βρίσκει το Δοξάκη. Ο Δοξάκης βρίσκει το Φιλίππου. Αυτός ευστοχή με ταμπλό. Μειώνει ο Άρης 95-102. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς κερδίζει την μπάλα και με τη λήξη του αγώνα πετυχαίνει ένα νέο καλάθι για την Τσιμπόνα και το σκορ τελειώνει 104-95 για την Τσιμπόνα.